Φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει μετά τις διαφημίσεις και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Φεργίνα Τηλεόρασης τον Δημοτικό Σύμβουλο, διδάκτορα κοινωνιολογίας και επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Μένουμε Θεσσαλονίκη, τον κύριο Γιώργο Ρακά. Καλό απόγευμα, κύριε Ρακά. Καλησπέρα σας, κύριε Σταματόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Κύριε Ρακά, είμαστε σε μία περίοδο τώρα. Είχαμε μία εκλογολογία. Τελικά ο Πρωθυπουργός έβαλε τελεία. Και παύλα μπορεί να μην έβαλε, αλλά δεν θα γίνουν τώρα οι εκλογές που λέγαμε. Θα μετατεθούν, μάλιστα επιχειρηματολόγησε για τους λόγους κτλ. Τα προβλήματα βεβαίως παραμένουν και κάποιος μπορεί να πει, και όταν γίνουν οι εκλογές, δεν θα έχουμε προβλήματα με την Τουρκία. Δηλαδή, όταν θα υπάρχει τότε υπηρεσιακή κυβέρνηση, πάλι προβλήματα με την Τουρκία, ή δεν θα έχουμε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα με την Τουρκία, κύριε Ρακά, γιατί αρθογραφείτε, σας παρακολουθούμε για αυτά τα θέματα. Κοιτάξτε, η απειλή του τουρκικού επεκτατισμού, ο οποίος κλιμακώνεται συστηματικά έπειτα από τη σύναψη του τουρκολιβικού μνημονίου. Και σήμερα έχουμε και την επέτειο 48 ετών. Ακριβώς, από την τουρκική εισβολή. Από την εισβολή στην Κύπρο. Είναι συστηματική, κλιμακώνεται και ουσιαστικά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας της Τουρκίας να διαδραματίσει αυτόνομο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, έναν αυτόνομο ηγεμονικό ρόλο. Η Ελλάδα, επειδή η ελληνική κυριαρχία μάλλον, δηλαδή το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ανεξάρτητο κράτος, αποτελεί σφήνα στην επέκταση της Τουρκίας προς τα δυτικά. Είτε μιλάμε για τη Μεσόγειο, είτε μιλάμε για τα Βαλκάνια. Κατά συνέπεια, και αν θέλετε αυτό είναι το πιο αποκαρδιωτικό, ο πολιτικός κόσμος, ένα μεγάλο του κομμάτι, και ένα, δυστυχώς και ένα κομμάτι της κοινωνίας, δεν δείχνει να έχει συνειδητοποιήσει ότι από εδώ και πέρα ο τουρκικός επεκτατισμός απέναντι στην Ελλάδα είναι ένα ζήτημα υπαρξιακό για την Ελλάδα. Σήμερα διαβάζουμε ότι υπήρξε και σποτ στην Ξάνθη, δεν ξέρω αν το είδατε, με την τουρκική, στην τουρκική γλώσσα, να αποκαλεί την Ξάνθη με την τουρκική της ονομασία κτλ. Αυτά συνδέονται, είναι κατευθυνόμενα από την Τουρκία αυτές οι κινήσεις? Προφανώς συνδέονται. Ή είναι κάποια αστοχία? Όχι, δεν πρόκειται περί αστοχίας, δεν πρόκειται περί μιας πολιτικής που χαρακτηρίζει μόνο τον Ταγίπ Ερντογάν και το καθεστώς του ή τη συμμαχία του που έχει με τον Μπαχτσελή προκειμένου να κυβερνήσουν. Θα δει κανείς την αντιπολίτευση να επαναλαμβάνει τις απειλές απέναντι στην Ελλάδα και όλη την ατζέντα των παράλογων διεκδικήσεων στους ίδιους τόνους, αν όχι στους ισχυρότερους, διότι σε εντονότερους τόνους, διότι και εκεί έχουν μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο στην Τουρκία. Ναι. Επομένως, δεν θα πρέπει να μπαίνουμε σε διαδικασίες να θεωρούμε ότι η τουρκική επιθετικότητα είναι προσωρινή, γίνεται για εσωτερική κατανάλωση ή ότι θα μπορέσουμε να ξεμπερδέψουμε εύκολα από αυτήν δίχως να αναλάβουμε και εμείς την ευθύνη της αποτροπής. Αυτό που λέτε το αντιλαμβάνομαι. Απ' την άλλη, την ευθύνη της αποτροπής να την αναλάβουμε, αλλά έχουμε και μια, αυτό που λένε, πέμπτη φάλαγγα στη χώρα, ειδικότερα στη Θράκη. Εσείς έχετε πάει στη Θράκη, έχετε κάνει και ομιλίες εκεί. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, με το τουρκικό προξενείο? Είναι πέμπτη φάλαγγα, είναι επικίνδυνο ή απλώς είναι ένα προξενείο που διεκπαιρώνει τις ανάγκες των πολιτών? Κοιτάξτε, το προξενείο εκεί καταρχάς έχει ένα τεράστιο προσωπικό για τα τοπικά δεδομένα. Εννοείται Ελλήνων, Μουσουλμάνων. Εννοώ ποιοι εργάζονται στο προξενείο, πόσοι εργάζονται στο προξενείο. Τούρκοι ή Έλληνες τώρα λέτε? Δεν μπορώ να ξέρω. Τώρα ενδεχομένως να είναι διπλωματικοί υπάλληλοι, ας πούμε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση λειτουργεί ως κράτος εν κράτη και συστηματικά επιδιώκει μια μειονότητα η οποία όλοι ξέρουμε ότι έχει καταρχάς θρησκευτικό χαρακτήρα. Βεβαίως. Να την εκτρέψει καταπιέζοντας το εσωτερικό της μειονότητας, τους Πομάκους και τους Ρωμά, και ουσιαστικά είναι το μακρύ χέρι του τουρκικού κράτους. Θα ήταν πέμπτη φάλαγγα αν η δράση της ήταν και συγκαλυμμένη ή υπόγεια. Εδώ λένε γίνονται απροκάλυπτα. Είναι ανοιχτή. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη Θράκη που εδώ και πάρα πολλά χρόνια το καταγγέλνουν αυτό ανοιχτά και νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι αναπόσπαστο της ατζέντας των τουρκικών διεκδικήσεων και συμπληρώνεται. Δηλαδή έχουμε Θράκη, Αιγαίο, πιο κάτω στο Καστελόριζο αν θέλετε, και Κύπρος. Είναι αυτή η ατζέντα που θέτει η Τουρκία. Για την Κύπρο, είχε ακουστεί το σενάριο ότι θα προσαρτηθούν τα κατεχόμενα στην Τουρκία. Πιστεύετε ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο? Εφικτό είναι. Δεν ξέρω αν συμφέρει την Τουρκία. Είχε ένα εξαιρετικό άρθρο στον Φιλελεύθερο που είναι μία από τις
ίσως η μεγαλύτερη εφημερίδα της Κύπρου, ο αρχισυντάκτης της, ο Άριστος ο Μιχαηλίδης, που έλεγε ότι δεν συμφέρει την Τουρκία αυτή τη στιγμή να προσαρτήσει τα κατεχόμενα, διότι μέσα από την διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ εξέβρεσης λύσης, η Τουρκία αυτή τη στιγμή πιέζει και εξασφαλίζει κεκτημένα στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, έτσι ώστε καταφέρει να επηρεάσει και το ελεύθερο κομμάτι. Δηλαδή πλέον έχει εξασφαλίσει ούτως ή άλλως τα κατεχόμενα, τον ασφυκτικό έλεγχο των κατεχομένων, και από εκεί και πέρα, μέσα από τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, προσπαθεί να βάλει χέρι και στην ελεύθερη περιοχή, διότι αυτό είναι το σχέδιό της. Επομένως, δεν την εξυπηρετεί, λέτε. Δεν εξυπηρετεί το σχεδιασμό. Λογικό το επιχείρημα, ναι. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι σήμερα εν τέλει, ενώ φημολογούνταν κάποια φνηδιαστική κίνηση, δεν έχουμε την εξέλιξη που αναμένονταν. Μάλιστα. Έχουν υποθεί, κάθε καλοκαίρι το λέμε κύριε Ρακά, με τους αναλυτές που μιλάμε, ότι θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι, ότι θα έχουμε ένα θερμό επεισόδιο, ότι οι Τούρκοι ενδεχομένως να δημιουργήσουν κάποια προβοκάτια ή κάτι ανάλογο των ημείων, τα θυμάστε. Τελικά ποτέ δεν έχει γίνει. Ναι, αν ξέρεις κανείς, το καλοκαίρι του 20 που είχαμε μια κατάσταση θερμού επεισόδιο, με τις επακουμβήσεις. Ναι, έχουμε απομακρυνθεί από αυτό το ενδεχόμενο, λέτε. Είναι όλα ψυχροπολεμικά. Δεν έχουμε απομακρυνθεί. Πιστεύω ότι η Τουρκία σταθμίζει κάθε στιγμή τους συσχετισμούς ισχύως, τι συμβαίνει στο εσωτερικό του δυτικού στρατοπέδου και τι την παίρνει να κάνει, να το πούμε απλά. Ένα καινούργιο δεδομένο που αφορά στα τελευταία χρόνια είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα και έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα η Τουρκία έχει αποφασίσει να αυτονομηθεί σε σημαντικό βαθμό από την Δύση. Και, δεν την ενδιαφέρει αυτό που λέγαμε η ένταξη πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά. Πιστεύω ότι θέλει να παίξει το χαρτί της Ευρασίας και δεν είναι τυχαίο ότι αυτές τις μέρες, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν, έκανε μια περιοδία στη Μέση Ανατολή, συναντήθηκαν από την άλλη σαν να θέλουν να συστήσουν ένα αντίπαλο μπλοκ, ο Πούτιν, η ηγεσία του Ιράν και ο Ερντογάν στην Τεχεράνη. Πάντως και η Τουρκία, παρόλο αυτό που μας λέτε, δεν φαίνεται ότι νιώθει μέλος της Ασίας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει κάνει ασκεί μεγάλη επιρροή στην Αφρική, μια σειρά οικονομικών και στρατιωτικών συμφωνιών που θα μας εκπλήξουν άμα δούμε το εύρος τους και το σε ποιες χώρες έχει φτάσει να επεμβαίνει οικονομικά, πολιτικά, έτσι, ή συμπράττοντα στρατιωτικά, και εκεί πάει με τη σημαία καταγγελίας της Δύσης. Δηλαδή η επέκταση της Τουρκίας, είτε οικονομική είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής, ακόμα και πολιτιστική, έξω από τη Δύση, γίνεται υπό το αφήγημα ότι η Τουρκία δεν είναι όπως η Δύση, ότι διαχωρίζεται αποφασιστικά από, αν θέλετε, το αποικιοκρατικό παρελθόν της Δύσης και ότι προσπαθεί να διαδραματίσει ρόλο ενός εναλλακτικού πόλου ισχύος. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψει η Τουρκία, επομένως, την απομάκρυνσή της από τη Δύση, διότι τη συμφέρει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά στην επέκταση που θέλει να κάνει και στην Κεντρική Ασία και στην Αφρική. Άρα, αυτό το σενάριο που μας λέτε, που δεν είναι σενάριο, είναι πραγματικότητα, δεν το βλέπουν οι Ευρωπαίοι, δεν τους τρομάζει η ανάπτυξη της ισχύς της Τουρκίας? Πιστεύω ότι σε σχέση με πριν από 5 χρόνια, κομμάτια του ευρωπαϊκού κατεστημένου αλλά και του αμερικάνικου αρχίζουν και συνειδητοποιούν τη δομική αλλαγή που συνεπάγεται η θέση και η στάση της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό βλέπουμε φαινόμενα όπως για παράδειγμα το μπλοκάρισμα της πώλησης των F-16 από το Κογκρέσο ή μια πολύ αισθητή αλλαγή στον τόνο και στην προσέγγιση που διάφοροι Ευρωπαίοι ηγέτες από το Μακρόν ή αν θέλετε ο Βέμπερ είναι ένας κατεξοχήν από αυτούς, απέναντι στην Τουρκία. Άρα συντελείται μια μετατόπιση και φυσικά υπάρχουν και οι αδράνειες. Η Γερμανία έχει πάρα πολλά να χάσει από τη διάρρηξη των ευρωτουρκικών σχέσεων, διότι γνωρίζουμε ότι έχει μια ειδική σχέση ήδη πριν από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχουν αδράνειες, υπάρχουν αυταπάτες, υπάρχουν ψευδεστήσεις ότι η Τουρκία εν τέλει θα επανέλθει, αλλά αυτά είναι ευσεβείς πόθοι και συγκρούονται με τα ρεαλιστικά δεδομένα που σήμερα ξεδιπλώνονται μπροστά μας. Και έτσι όπως την πάτησε η Ευρώπη με τον Πούτιν, άμα συνεχίσει στο ίδιο βιολί,
Είναι πάρα πολύ πιθανόν να την πατήσει και με τον Ερντογάν. Και ο δικός μας ρόλος είναι να τονίζουμε αυτό το γεγονός στην Ευρώπη και να της δείχνουμε ότι είναι υπέρ της ευρωπαϊκής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας να αλλάξει στάση απέναντι στην Τουρκία. Πάντως βλέπουμε, κύριε Ρακά, γιατί τα είχαμε πει παλιότερα σε μια σειρά εκπομπών στο ραδιόφωνο, αν θυμάμαι καλά, ότι πλέον η κυβέρνηση, γιατί είπατε πώς την πάτησε με τον Πούτιν κτλ. Και γενικά στην Ελλάδα που ενθουσιαζόμαστε με το παραμικρό, βλέπουμε ότι ξαναξεκινάει την εξόρυξη λιγνίτη. Κοιτάξτε, αυτό τώρα ήταν απαραίτητο. Καταρχάς κατέβηξε... Εσείς είχατε πει ότι ήταν λάθος η απολιγνητοποίηση της χώρας στο παρελθόν. Τόσο βιαστικά που έγινε, ναι. και έθεσε σε απειλή και την ενεργειακή αυτοδυναμία της χώρας. Φάνηκε αυτό, ναι, νομίζω. Είναι προφανές. Και κατά δεύτερον, δεν υπήρξε ιδιαίτερη μέρημνα και σχεδιασμός ώστε να γίνει σταδιακά, για να μην θυγούν οι περιοχές που είχαν λιγνίτη, έτσι στη Μεγαλόπολη, στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία και ούτω καθεξής, προκειμένου να μην αποβιομηχανοποιηθούν και να μην καταρρεύσουν. Διότι βλέπουμε τι γίνεται και με την ανακοίνωση της Ελστάτ και το πόσο συρρυκνώνεται ο πληθυσμός. Θα έρθουμε και εκεί, ναι. Στην περιφέρεια. Επομένως, δείχνει ότι δεν υπήρξε η κατάλληλη μέρημνα προκειμένου να περάσουμε μεν. Διότι βλέπουμε όλοι και τι γίνεται. Από τη στιγμή που είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφασίστηκε να πάμε σε απολιγνητοποίηση, θα έπρεπε να πάμε, αλλά αυτό που λέγαμε και λέγατε κι εσείς ήταν ότι θα έπρεπε να εξασφαλίσουμε πρώτα την ενεργειακή μας αυτονομία και αυτοδυναμία. Και εθνική, να μην εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο της Ρωσίας ή κάποιας άλλης χώρας. Αυτό δεν έγινε όμως. Ακριβώς. Και τώρα το βιώνουμε με εξαιρετικά επώδυνο τρόπο, καθώς ο χειμώνας που πρόκειται να περάσουμε. Και αυτό το γνωρίζει ο Πούτιν πολύ καλά και γι' αυτό εκβιάζει με το φυσικό αέριο την Ευρώπη. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολος σε όλη την Ευρώπη. Οι πολιτικοί μας λέγανε παλιά ότι είναι η τέχνη του προβλέπειν. Εδώ δεν επαληθεύθηκε ότι είναι η τέχνη του προβλέπειν. Δυστυχώς. Ή απέτυχαν, ήταν αποτυχημένοι οι πολιτικοί που μας κυβερνούν. Δεν ξέρω, κύριε Ρακά. Εξαιτίας των βασικών, αν θέλετε, ιδεολειψιών που η παγκοσμιοποίηση κουβαλούσε μαζί της. Καταλήξαμε η πολιτική να είναι η τέχνη του να τρέχεις πίσω από τις εξελίξεις προσπαθώντας να τις προλάβεις. Μάλιστα. Όμως νομίζω ότι το σοκ, επειδή και κάθε κρίση θα πρέπει να το βλέπουμε και ως ευκαιρία, διότι η απελπισία δεν είναι καλός σύμβουλος, το σοκ λειτουργεί θεραπευτικά και νομίζω ότι επιτέλους και η ελληνική ηγεσία, και δεν αναφέρομαι κατά ανάγκη στη συγκεκριμένη, το ελληνικό κράτος, έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι η γεωπολιτική ακεραιότητα της χώρας, η κυριαρχία της και η εθνική της ενεργειακή αυτοδυναμία είναι πολύ κρίσιμες προκειμένου να εξασφαλίσει ένα μέλλον βιώσιμο στον ελληνικό. Σωστά. Απ' την άλλη έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζεται. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, κύριε Ράγκα? Θα συνεχιστεί, γιατί βλέπουμε ότι η Δύση χτυπάει τον νόμο της Ουκρανίας, λέει μπράβο, αντισταθείτε, συγχαρητήρια, σας δίνουμε και μερικά όπλα, αλλά μέχρι εκεί. Δεν αναλαμβάνει έναν ρόλο ενεργό πολεμικά, δηλαδή να στείλει στρατεύματα. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή καταρχάς η Ρωσία επιδίωξε να εκβιάσει την Ευρώπη κυρίως σε σχέση με την επισιτιστική κρίση. Δηλαδή της έλεγε ότι το καλοκαίρι θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις εξαγωγές των σιτηρών, άρα στην Αφρική θα υπάρξουν συνθήκες μιας ραγδαίας και σφοδρής κοινωνικής κρίσης και εσείς θα αντιμετωπίσετε τα μεταναστευτικά ρεύματα από την Αφρική προς την Ευρώπη και θα προκληθεί χάος. Αυτό αποσοβήθηκε. Τώρα περάσαμε στο δεύτερο πλάνο του εκβιασμού που αφορά στο φυσικό αέριο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ρωσία με τον εκβιασμό που κάνει με το φυσικό αέριο θέλει να προκαλέσει μια εσωτερική ευρωπαϊκή κρίση. Βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ιταλία με τους τριγμούς της κυβέρνησης Ντράγκη, βλέπουμε τι συμβαίνει στη Βρετανία με την κυβερνητική κρίση και άρα η επιδίωξη της Ρωσίας είναι να προκαλέσει μια τεράστια εσωτερική κρίση στην Ευρώπη προκειμένου να εκβιάσει μια κατάπαυση πυρός αρχικά που θα αναγνωρίζει μια οριοθετική γραμμή και άρα θα καταφέρει να ενσωματώσει κομμάτια των κατεκτημένων εδαφών της Ουκρανίας και να θεωρείται αυτό διαπραγματευτικό και εκτιμένο. Μάλιστα. Διότι αυτή τη στιγμή ούτε και η Ρωσία μπορεί να προχωρήσει στις πολεμικές της επιχειρήσεις, είναι αυτό εμφανές. Δηλαδή, τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ρωσικός στρατός. Λέτε ότι ο Ρωσικός στρατός
αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα που δεν μπορεί να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Νομίζω ότι η εικόνα που δείχνουν η κατάσταση στο πεδίο το πολεμικό δείχνει μια καθήλωση. Και τουλάχιστον η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι αυτή τη στιγμή ανασυντάσσει δυνάμεις προκειμένου να πραγματοποιήσει και μέσα στο καλοκαίρι ενδεχομένως μια αντεπίθεση. Μάλιστα. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Νομίζω ότι η κατάσταση μέχρι το Σεπτέμβριο θα είναι πιο καθαρή σε σχέση με αυτά. Αλλά η Ρωσία αντιμετωπίζει τεράστιες δυσκολίες, όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Θυμάστε τι έλεγε στην αρχή, ότι είναι ένας πόλεμος των 5 ημερών. Έχουμε φτάσει πλέον στην 170η. Σωστά. Δεν θυμάμαι κι εγώ πια μέρα του πολέμου των 5 ημερών. Ναι, τελικά μόνο το Ισραήλ έκανε πολέμους λίγων ημερών, παρόλο που είχε όλους τους Άραβες εναντίον τους, δεν είχαν καταφέρει να νικήσουν το Ισραήλ. Αναφέρομαι βέβαια στον πόλεμο των 6 ημερών και στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ τη δεκαετία του 70. Κύριε Ρακά, μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε για λιγνίτη και όλα αυτά. Απ' την άλλη, τι έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και πάντοτε το θέτατε ως πρώτο πρόβλημα, το δημογραφικό. Βλέπουμε τώρα, είχαμε χτες την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της απογραφής που έγινε, ότι μειώθηκε ο πληθυσμός των κατοίκων της Ελλάδος περίπου 380.000 κάτοικοι λιγότεροι. Και αυτό σίγουρα ενθαρρυντικό δεν είναι για το μέλλον. Μπορεί σίγουρα να αντιμετωπίσει το δημογραφικό. Δηλαδή έδωσε ο Μητσοτάκης 2.000 ευρώ για κάθε παιδί. Αντιμετωπίζεται έτσι? Δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Καταρχάς, για να έχουμε μια εικόνα, 380.000 είναι περίπου μια πόλη σαν την Πάτρα. Ναι, έτσι, δηλαδή χάθηκε μέσα σε μια δεκαετία μια μεγάλη ελληνική πόλη. Και αυτό παρά το γεγονός ότι από το 2015 και μετά είχαμε και μαζικά μεταναστευτικά ρεύματα και τα ευρήματα της απογραφής είναι μια απάντηση επίσης σε όσους ισχυρίζονται ότι μπορεί να λυθεί το δημογραφικό μέσω της μετανάστευσης. Δεν μπορεί να λυθεί το δημογραφικό μέσω της μετανάστευσης. Γιατί να πούμε ότι στην απογραφή προσμετρούνται και οι μετανάστες. Ναι, κυοφορεί κινδύνους η άποψη που λέει ότι μπορούμε να λύσουμε το δημογραφικό μέσω της μετανάστευσης. Άλεγε ο κύριος Ζουράρης αυτά, έλεγε ότι είμαστε πολιτιστικά και πολιτισμικά ανώτεροι, οπότε θα αφομοιώσουμε τους μετανάστες και θα... Κοιτάξτε, θα εξαρτηθούμε δημογραφικά από τη μουσουλμανική Ανατολή, και αυτό είναι το ένα, και άρα θα αλλάξει η εθνική και πολιτιστική σύνθεση, τραβώντας όλη τη χώρα προς τα ανατολικά, δηλαδή θα γίνουμε κάτι στο Λίβανο στο τέλος, αν προσπαθήσουμε... σαν το Λίβανο να λύσουμε το δημογραφικό με τη μετανάστευση. Και το δεύτερο, θα έχει και οικονομικές συνέπειες, διότι η οικονομία της χώρας προκειμένου να ανασυγκροτηθεί χρειάζεται ειδικευμένους εργαζόμενους υψηλού μορφωτικού επίπεδου και κυρίως μέσω της διαδικασίας της μετανάστευσης, έτσι όπως γίνεται τώρα, παίρνουμε ανειδίκευτο προσωπικό. Έτσι. Από εκεί και πέρα το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο... Δηλαδή φεύγουν από εμάς μορφωμένοι άνθρωποι για το εξωτερικό. Ακριβώς. Και έρχονται ανειδίκευτοι εργάτες, αυτό μας λέτε. Ακριβώς, και όχι μόνο μορφωμένοι, και άνθρωποι που είναι ενταγμένοι ακόμα και στην πολιτική κουλτούρα της χώρας, στα ήθη και στα έθιμά τους. Οι άνθρωποι που έρχονται, επειδή ακριβώς έρχονται από κοινωνίες που αντιλαμβάνονται τη μουσουλμανική τους ταυτότητα ανταγωνιστικά απέναντι στην κουλτούρα και στον πολιτισμό στις χώρες όπου πηγαίνουν. Ναι, σχεδόν αδύνατο να αφομοιωθούν. Ακριβώς. Επομένως, νομίζω ότι είναι πολλαπλά καταστροφικό να θεωρούμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό με τη μετανάστευση. Άλλο είναι να πούμε να κάνουμε μια διακρατική συμφωνία. Καλά, και αυτό, να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, κενό για μια συγκομιδή. Αλλά αυτό είναι διακρατική συμφωνία. Αυτό τώρα κάνει ο κύριος Μηταράκης, νομίζω. Και οι άνθρωποι επιστρέφουν μετά. Ναι. Από εκεί και πέρα, το δημογραφικό χρειάζεται μια συνολική πολιτική να υποστηριχθούν τα νέα ζευγάρια με τρόπο ουσιαστικό. Δηλαδή, καταρχάς η βρεφονιπιακή σταθμή και όλη η προσχολική εκπαίδευση να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλου του πληθυσμού. Δεύτερον, να υπάρξει ειδική μέρημνα στις γονεϊκές άδειες, ώστε να υπάρξει εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Σωστά. Να υπάρχουν διευκολύνσεις στη στέγη την οικογενειακή, διότι έχουμε και μια στεγαστική κρίση. Τα νίκια ανεβαίνουν σε δυσθεώρητα επίπεδα και ξέρετε, αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε μια νέα οικογένεια για να αποφασίσει να κάνει το δεύτερο παιδί. Εκεί χωλαίνουμε όμως, διότι το δεύτερο παιδί, δηλαδή τα δύο παιδιά... Για το πρώτο, κύριε Ρακά. Ναι, αλλά κυρίως και για το δεύτερο, διότι το δεύτερο παιδί είναι αυτό που εξασφαλίζει την αναπαραγωγή του πληθυσμού στα ίδια επίπεδα. Και άρα η πολιτεία θα πρέπει να στοχεύσει
Η δημογραφική πολιτική είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στις σκανδιναβικές χώρες, στην Εστονία, στην Ουγγαρία. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι και θέμα πολιτικού προσανατολισμού. Όλες οι χώρες είτε είναι. Άρα γιατί δεν γίνεται εδώ? Εδώ διότι δεν αντιλαμβάνονται οι κυβερνώντες αλλά και όλος ο πολιτικός κόσμος ότι το δημογραφικό είναι κοινωνική επένδυση. Είναι δηλαδή επένδυση ώστε αύριο και μεθαύριο να έχουμε μια νεανική κοινωνία, μια νεανική αγορά εργασίας και μια δυναμική χώρα. Και το δημογραφικό, οι συνέπειές του έχουν να κάνουν και με τα ασφαλιστικά ταμεία και με το δημόσιο τομέα. Δηλαδή, όταν στο Δήμο Θεσσαλονίκης ή στο κράτος, στην κρατική διοίκηση, ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που εργάζονται εκεί είναι πάνω από 55. Για ποιον εξυγχρονισμό να μιλήσουμε, για ποια διοικητική μεταρρύθμιση, αφού το πράγμα αναφέρεται στο χθες. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι στο τέλος του εργασιακού τους βίου. Άρα, το δημογραφικό είναι κοινωνική επένδυση. Δεν είναι επιδόματα στους τριτέκνους και τους πολυτέκνους μόνο, τους οποίους τους έχουν εγκαταλείψει επίσης, διότι πλέον δεν έχουν δεν αποτελούν την ίδια δεξαμενή ψήφων, επειδή έχουν όπως κάποτε, ναι. Όπως κάποτε. Θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση και δυστυχώς ο πολιτικός κόσμος φαίνεται ότι η κυβέρνηση εισάγει, δηλαδή εισήγαγε τις ενταντάδες της γειτονιάς εχθές το νομοσχέδιο για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η οποία θα έπρεπε να επιδοτείται στο Ισραήλ, επιδοτείται το σύνολο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και αυτό έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, έτσι ώστε το Ισραήλ να γεννιούνται 3 παιδιά ανά οικογένεια. Εκεί κοντά είναι ο δείκτης, δηλαδή να αυξάνεται κιόλας ο πληθυσμός και όχι να μειώνεται. Όλα αυτά, αλλά είδατε τι συζήτηση έγινε χθες στη Βουλή. Ναι. Και από την αντιπολίτευση. Εντελώς αναντίστοιχη των αναγκών και της προοπτικής της χώρας. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Συμφωνούμε κι εμείς. Κύριε Ρακά, κλείνοντας τη συζήτησή μας, η Θεσσαλονίκη βεβαίως είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη. Το θέμα είναι ότι και εδώ βλέπουμε ότι ο πληθυσμός, όπως και στις υπόλοιπες, εκτός από το Νότιο Αιγαίο νομίζω που αυξήθηκε, ναι. Σε όλες τις υπόλοιπες υπήρξε μείωση. Οπότε τι να περιμένουμε για το μέλλον, λέτε? Ναι, καταρχάς και αξίζει να το πούμε ότι δεν είμαστε πλέον η πόλη του 1 εκατομμυρίου. Δηλαδή αν προσθέσει κανείς τους μεγάλους δήμους που συγκροτούν το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, είμαστε γύρω στους 850-880.000, 1 εκατομμύριο πλέον είναι οι κάτοικοι σε όλο τον νομό. Σε όλο τον νομό. Και αυτό καταλαβαίνουμε πού πάνε τα πράγματα. Θυμάμαι στις αρχές δεκαετίας του 2000 οι μελέτες πανηγύριζαν για την πόλη των 2 εκατομμυρίων, πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Στο Δήμο δεν έχουμε κάνει ποτέ σοβαρή συζήτηση για τη δημογραφική πολιτική. Εμείς το λέμε από το 2014. Πρέπει να κάνουμε μια ειδική συνεδρίαση με βάση τους δημογραφικούς. Είναι δηλαδή δείκτες. Και θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης. Προφανώς οι Δήμοι, επειδή ακριβώς ελέγχουν την προσχολική εκπαίδευση, τις κτηριακές υποδομές και μια σειρά από άλλα πράγματα, και μπορούν να κάνουν και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Δηλαδή μπορούν όντως στην έξω, δηλαδή στη Γαλλία ή στην Εστονία, που είναι ένα κοντινό παράδειγμα, διότι δεν είναι και τόσο μεγάλη οικονομία όσο η Γαλλία, για να πετύχει η δημογραφική πολιτική ξεκινάει από τους Δήμους και φτάνει στο κράτος. Δηλαδή είναι μια συντονισμένη προσπάθεια όλων των θεσμών για τη δημογραφική ανασυγκρότηση. Αυτό το εμείς να φανταστείτε από το 2014, 7 χρόνια έχουν περάσει, 8, δεν έχουμε συζητήσει σε μια συνεδρίαση ποτέ το δημογραφικό πρόβλημα της πόλης. Κύριε Ρακά, εσείς είστε δημοτικός σύμβουλος, μπορείτε να το θέσετε, το έχετε θέσει, αλλά δεν εξαρτάται από εσάς αν θα συζητηθεί. Ακριβώς. Ή όχι. Φτάνουμε λοιπόν και στο τέλος τώρα του Ιουλίου, ακολουθεί ο Αύγουστος. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα για να πάμε όλες τις διακοπές μας, κύριε Ρακά, και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, λίγο πριν, λίγο μετά τις διακοπές, να τα ξαναπούμε και τηλεοπτικά. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Επίσης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά και από τον Γιώργο Ρακά. Μένουμε Θεσσαλονίκη επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.